Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Εντάξει. Στη Βιάλ δεν γίνονται μόνο κακά πράγματα. Είχαμε και ένα. Ναι, το είπαμε. Είχαμε γεννητούρια, ναι. Και για τα γεννητούρια όμως το Υπουργείο έχει διατάξει την εξέταση, την εγκαλεί μάλλον την ΜΚΟ άρση, γιατί γέννησε η γυναίκα στον δρόμο, γιατί ήταν, λέει, υπευθύνη της. Ναι. Η έγκυος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ θα λέω ότι. Κανείς πάντως δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι και οι καλύτερες συνθήκες, είτε για γεννήσεις είτε για θανάτους. Εύχομαι το Πάσχα. Ποιο, είναι του πόσο. Του 21. Του 22. Γιατί το 21 πέρασε. Του 22. Το 22. Το Πάσχα του 22, λοιπόν, εξαγγέλεις εσύ. Ναι, δεν εξαγγέλω εγώ. Εγώ εύχομαι το Πάσχα του 22 να επιστρέψει. Η εξαγγελία του Υπουργού δεν είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να δει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ήδη ο Υπουργός, ο Μηταράκης, ήταν στη Λισαβόνα, όπου έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύνοδο των Υπουργών Μετανάστευσης με θέμα τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ναι, το είπαμε και αυτό προηγούμενο. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, με την, όχι, έννοια, ότι, ναι, με την έννοια ότι θα μας δώσει δυνατότητα να ξαναβάλουμε πάλι το πρόβλημα στην ευρωπαϊκή του ατζέντα. Μια ευρωπαϊκή ατζέντα είναι το γεγονός ότι ξεπλάγει η Frontex από τη συμπεριφορά της τουρκικής ακτοφυλακής. Και με τον κύριο Λεγκέρι, νομίζω, θα έχει συνάντηση. Τον κύριο Λεγκέρι. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Σημαντικό ζήτημα όμως είναι επίσης ότι ο Δήμος Χίου ιδιοκτησιακά αμφισβητεί τη δυνατότητα του Υπουργείου να κάνει δομή μετανάστευσης στο Θόλο. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η Βιάλ έχει 900 άτομα, έχει το μικρότερο πληθυσμό που είχε ποτέ. Όχι ποτέ. Τέλος πάντων, πότε έχει 900. Έχει μείνει και με 600. Ποια εποχή έχει 900. Επισήριζα. Επισήριζα, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν κάνουμε εμείς πολιτική, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μιλάει για το μεταναστευτικό. Τα παιδιά μου, υπάρχουν μερικά ζητήματα στα οποία πρέπει, λες, γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάω. Το αφήνω απ' έξω, γιατί όταν έκανα διαχείριση εγώ, είχα τέτοια χάλια. Το έχει δικαιολογήσει. Ήταν, λέει, οι δημοσιονομικές συνθήκες τέτοιες. Δεν δικαιολογεί κανείς πλέον την συνέχιση ύπαρξης της Βιάλ. Αυτό είναι εκείνο το οποίο να έχουμε κατά νου. Τώρα, μισό λεπτό. Μετανάστη τον έφαγε ποντικός, το αν πέθανε από. Καταρχάς, εμείς δεν είπαμε ότι τον έφαγε ποντικός. Ναι, είπαμε ότι βρέθηκε δαγκωμένος από ποντίκια μετά το θάνατό του, αφού βρέθηκε 10-12 ώρες μετά. Έτσι. Ναι, για να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν είπαμε τι πράγμα εμείς. Όμως όλοι ξέρουν ότι οι ποντικοί έχουν μέγεθος γάτα στη Βιάλ. Ναι. Μπράβο. Και ότι δεν πρέπει να μείνουν άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και πέρα, όσο βέβαια δεν βρίσκουμε και χώρο, η Βιάλ εκεί θα είναι. Ναι, αλλά αυτό αποτελεί ντροπή της Ευρώπης. Ναι. Αυτό αποτελεί ντροπή της Ευρώπης. Ίσως δεν... και δική μας μέχρι ένα σημείο. Ναι, και εμείς στην Ευρώπη είμαστε. Εννοώ των χιωτών. Διότι. Και όταν κάποιος πεθαίνει, διότι τον άφησαν παρατημένο εκεί πέρα και τον τακάσαν τα ποντίκια. Όταν η γυναίκα γεννάει μέσα στον δρόμο στην ουσία, γιατί κανένας δεν πήρε το μέτρο να είναι στην ώρα της στο νοσοκομείο. Δεν πρέπει να τα κοιτάμε από την πλευρά την άλλη. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει, έλα βρε, η γυναίκα έτσι και στο χωράφι θα γέναγε. Δεν είναι ψέματα αυτό, αλήθεια είναι. Στη χώρα που είναι, στο χωράφι θα γίνει. Εμείς όμως οφείλαμε να διασφαλίσουμε ανθρώπινες συνθήκες γέννησης. Μα γι' αυτό έβγε από τη χώρα της. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, η κυβέρνηση δεν έχει δικαιολογίες. Δηλαδή, αυτό πρέπει να κρατήσουμε εμείς. Δεν υπάρχει πια δικαιολογία για την ύπαρξη της Βιάλ. Υπάρχει δικαιολογία, δεν της δίνουμε χώρο. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν σταματήσει. Δεν είναι δικό μας θέμα. Εάν οι τοπικές κοινωνίες δεν συνεργάζονται, εάν οι δήμοι δεν συνεργάζονται, άλλοι δήμοι συνεργάστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους, εγώ πιστεύω ότι ο ένας λόγος είναι ότι ο υπουργός είναι χιώτης, αν δεν ήταν, δεν μιλάγαμε καθόλου. Στο Θόλο μάλλον θα μιλάγαμε. Μπράβο, έτσι και λέω, ο Θόλος είναι μια κατάλληλη περίπτωση, παντελώς ακατάλληλη. Κάποια στιγμή λοιπόν. Πρέπει... οποίο το Μάρτιο του 22 θα είναι έτοιμο. Ναι, μα πότε. Αυτό είναι το Μάρτιο του 22, γι' αυτό είπα το Πάσχα εγώ. Το Πάσχα πλησιάζει. Μην το κοιτάμε. Το 22. Το 22. Δεν έχω δει και πότε πέφτει. Οι ημερομηνίες είναι έρχονται στην ώρα του. Στο μεταξύ η VR
Δεν πρέπει να υπάρχει. Έχουν σταματήσει πολύ καιρό οι ροές. Γίνεται πολύ καλή φύλαξη σύνορων. Δεν γίνεται μετακίνηση. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει για 15 μέρες, για ένα μήνα. Ισχύει μήνες τώρα. Η νέα δομή δεν φτιάχνεται. Εγώ δεν βλέπω καμιά νέα δομή να φτιάχνεται. Άρα η λύση. Η λύση λοιπόν είναι ότι πρέπει να κλείσει η Ριάλ. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Θα δεν πρέπει να υπάρχει. Ο υπουργός, δεν αν πρέπει... αύριο μου ήρθε μια βάρκα, πού θα του πάω. Να βρει η κυβέρνηση ένα χώρο να φτιάξει κλειστά κέντρα. Ελεγχόμενα με μικρή χωρητικότητα. Δεν δέχεται όμως το 500. Μα μην κολλάμε στο νούμερο τώρα. Ο Δήμος κολλάει. Εκεί που πρέπει να κολλήσουμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει πια η ΒΙΑΛ. Δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να κλείσει. Πρέπει να μεταφερθούν κάπου αυτοί οι άνθρωποι. Ο άλλος ήταν 2 χρόνια εκεί. Δεν λέμε ότι θα το φάγανε τα ποτήκια. Είναι 2 χρόνια εδώ. Πόσο πρέπει να μείνει εδώ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Το Υπουργείο για την περίπτωση της Χίου δεν ξεκινάει από κάπου. Δηλαδή φτιάχνοντας μια δομή. Δομή δεν φτιάχνει. Δομή δεν φτιάχνει, πάει σε μέρη τα οποία είναι ακατάλληλα. Πώς φτιάχνει. Είναι ακατάλληλα μέρη. Δεν δίνει ο Δήμος, δεν συνεργάζεται. Δηλαδή από όλη τη Χίου πήγαμε πάλι στο Θόλο, που είναι μια αφιβητούμενη περιοχή ιδιοθεσιακά από το Δήμο Χίου. Στο μεταξύ, τι γίνεται με τη ΒΙΑΛ. Επειδή δηλαδή πήγε ο Σαντεγός ο Κιμουρτζής και οι συνθήκες φτιάξανε, έχουν γίνει ας το πούμε ανθρώπινες, η ΒΙΑΛ πρέπει να κλείσει. Όχι επειδή είναι ντροπή, επειδή είναι άδεια, επειδή εκ των πραγμάτων πρέπει να μην υπάρχει. Δεν είναι άδεια, έχει 900 ανθρώπους. Μπράβο. Αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Ο Υπουργός όφιλε να την είχε κλείσει. Η ΒΙΑΛ έπρεπε να ήταν άδεια. Στο μεταξύ, πρέπει να κλείσει όμως. Να το δούμε μπροστά μας αυτό, να το κοιτάμε. Γιατί αν το κοιτάμε κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος ή κάποτε όταν γεννιέται κάποιος μέσα στον δρόμο, δεν κάνουμε τίποτα. Η ΒΙΑΛ πρέπει να κλείσει. Ευχαριστούμε πολύ.